Ο Στέλιος στήθηκε να κάνει εκπομπή χωρίς μικρόφωνο. Δηλαδή, πραγματικά, πότε θα έρθει αυτή η UNICEF να με τιμήσει. Εντάξει, για κάποιον να δηλαδή... Θεώρησε ότι υπάρχει ήδη το WiFi μικρόφωνο στο στούντιο. Εντάξει, πραγματικά. Μιλάς που θέλεις και ακούγεται. Δηλαδή. Να το κάνουμε κι αυτό. Να το κάνουμε. Πάω και στρώνουν όλα. Δηλαδή, πραγματικά. Ο άλλος ήρθε και είπε: θα κάνω εκπομπή χωρίς μικρόφωνο. Άντε να κάνουμε εκπομπή χωρίς μικρόφωνο. Στέργιο, Σταύρο. Πήγαινε το λεβουκί που ήταν. Σταύρο. Μπα και πιάνει, ρε αγόρι. Το συνεπήρε τραγούδια, Σταύρο. Ναι. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, μια εκπομπή διασκέδασης, μια εκπομπή που έχει πάρα πολλούς χορηγούς, τους οποίους τους έχουν ξεχάσει στο Σιδεράκι τα παιδιά μας. Μα το Θεό δηλαδή, μα το Θεό, βλέπεις εδώ τα χαρτάκια αυτά. Ναι. Ωραία. Ωραία. Η Αγάπη φοράει ζακέτα με φτερά, μετά τις σερβιέτες δηλαδή βγήκε και σκε... πώς το λένε, και ζακέτα με φτερά. Ναι. Ζω δηλαδή μια κατάσταση δραματική θα μπορούσα να πω. Η Στεφανία απ' έξω μου ήρθε λες και είναι σε μοναστήρι λίγο trendy. Λίγο trendy. Και σε σκληροπυρηνικό μοναστήρι. Σκληροπυρηνικό δηλαδή, μοναστήρι. Δηλαδή πλησιάζει άνδρας και μαχαιριές και τέτοια. Εντάξει, κανονικά. Και το μαλλί κάνει τη διαφορά. Το νοικοτσίδα στη μέση αυτή. Η ύποπτη που είχε κόρη τον Adams Family. Δηλαδή ξεσκυμάσαι δίπλα της και λες τώρα θα ξυπνήσω με μαχαιριά. Χωρίς μαχαιριά. Ωραία. Είναι εκπομπή λοιπόν του ΠΑΟΚ 24, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Η αναφορά που γίνεται βέβαια στην εκπομπή μας θα είναι κυρίως για τον τεράστιο ΠΑΟΚ, ο οποίος ξέφυγε με 8 βαθμούς συν 2, δηλαδή 10 βαθμούς κανονικά, απλά στην χώρα τη συγκεκριμένη υπάρχει πάντα μια προσπάθεια να τρυπάνε τον ΠΑΟΚ με δόλιους τρόπους. Το ξέρουμε αυτό, ξέρουμε τι συχαμένοι είναι οι ανταγωνιστές και τα κέντρα αποφάσεων και τα θεσμικά όργανα. Μιλάμε για μια συχαμένη φάρα η οποία ψάχνει πάντα τρόπους ή να μειώσει μια επιτυχία ή να κλέψει, αυτός είναι ο ρόλος τους. Εμείς βέβαια σε mood ανωτερότητας θα ασχοληθούμε με τον τεράστιο ΠΑΟΚ και βέβαια και όλα αυτά όσα συνέβησαν χθες. Μια κακιά μέρα για τον Χρύσανθο, ο οποίος παρότι είχε 12 πτήσεις από το τέλος του αγώνα με τον Ατρόμητο μέχρι και τώρα επέλεξε την 13η για κάποια διευκρίνηση στο λόγο. Πάρ' το λίγο από την αρχή εντωμεταξύ για το Χρύσανθο. Ξεκινάει το μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός είναι ένα στα πηγάδια. Εντάξει, υπάρχει μια μοντάδα, ο κύριος Καλυπίδης. Ένα σφίξιμο, ένα σφίξιμο σίγουρο. Είναι η ομάδα του Προέδρου. Λίγο πριν τον ΠΑΟΚ. Πες παράλληλα, οκ. Χάνει ο Άρης, κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Και μετά το βράδυ. Χάνει ο Άρης με δύο γκολ του Κουλούρη και μία assist που αν την έκανε άλλο θα είχαμε αναλύσει επί αναλύσεων. Εντάξει, κανένα τετραήμερο. Και είναι το βράδυ η Μπόκα. Ή τι άλλο να κάνει ο Χρήστος. Γιατί να γυρίσει σήμερα. Χρήστος πρέπει να άλλαξε την πτήση την 11.30 που είχε εκείνη την Ελληνέρ την τελευταία. Ναι, ναι. Την τελευταία εκείνη την Ελληνέρ. Και γυρνάει σήμερα το μεσημέρι. Και γυρνάει σήμερα το μεσημέρι. Να μην έδινε η Μπόκα, Σταύρο και Αγάπη, τους καλύτερους παίκτες στον Άρη. Ναι. Για να παίρνει το κόπα Λιμπερταδόρες. Ναι. Είχε απίστευτα Twitter, μου στο Twitter που έλεγε, ξέρω εγώ, γλιτώσαμε να μαζευτεί κόσμο στο Άρη στο Λευκό Πύργο. Ήταν η μόνη τους ευκαιρία να κατεβούνε με το παίρνει η Μπόκα. Κάτι τέτοια. Που προστασία το πλημμύρισε. Τέλος πάντων, δεν είναι εχθρός μας ο Άρης, τον Άρη κάνουμε χαβαλέ. Να πάμε και λίγο στο τραγουδάκι που να το συνδέσουμε. Κολλάμε και λίγο. Όχι, θα σας πούμε πρώτον ποιος πήρε τηλέφωνο τον Τζίλο. Θα το αποκαλύψουμε μόνο εδώ. Αφού έγραψα τον blog μου χθες. Ναι, ρε φίλε. Υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να μην το έχουν διαβάσει. Που δεν με διαβάζουν. Ελάχιστοι. Ελάχιστοι. Σοβαρά μιλάτε. Ναι. Δεν ξέρω. Υπάρχει κάποιο που δεν διαβάζει, ρε παιδί μου, site πολύ. Πιο μεγάλη ηλικία. Over 60. Και αυτού που συναντάμε τα λέμε τα κάλαντα, να υποθέσω. Έχουμε του Τρουφιάνου μας στην ΕΠΟ διασκοπισμένου στις γωνίες. Περιμένουν την κατάθεση των δελτίων στο Βαγγέλη γραμμένο τη Λάρισα. Το deadline είναι στις 2. Αγωνία δηλαδή. Εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Τα πήγε τα δελτία, δεν τα πήγε τα δελτία. Τελικά πήρε τηλέφωνο. Δελτία έχουν ακόμα. Γιατί τα έχουν. Δεν είναι ηλεκτρονικά πλέον. Αυτό θέλει να τα καταθέσει. Είναι πιο βαρύ το να πει ότι καταθέτει τα δελτία. Είναι η δύναμη του χαρτιού, του χαρτονιού. Και είναι και τα παλιά που μα είπε. Τα παλιά, τα παλιά. Εκείνα εκεί είναι. Που είχα κάτι φωτογραφίε αυτά. Δεν θα με έβαζε εντεκάδα ποτέ. Τέλο πάντων. Μέχρι τις 2 είπε ο Αλέξης Κούκιας, αν προλάβουν να πάνε από τη Λάρισα. Είναι τεράστια διαδρομή, Λάρισα Αθήνα. Αν πέσει σε κίνηση. Αν πέσει σε κίνηση. Κίνηση στην εθνική οδό. Θα περιμένουμε λοιπόν και αυτό. Γιατί όπως είπε ο Αλέξης Κούκιας, πρέπει να υποστεί σοκ το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Και αυτό το σοκ λέει θα το. Πραγματικά εντάξει, δεν έχουμε καλή σχέση με τους Λαρισινούς. Γενικά μας μισούν αφάνταστα, μας μισούν
τους μισούμε κι εμείς. Δεν είναι και πιο καλοί άνθρωποι. Ναι, εντάξει. Δεν γίνεται. Δηλαδή, πώς αντέχουν μαζί του. Δεν αντέχουν. Αφού και αυτοί δεν. Γι' αυτό και κάθε μάτς είναι μια διαδήλωση κατά του Κούγια. Ο οποίος έχουν φρικάρει. Ο οποίος βρήκε μια ευκαιρία να πουλήσει ο Παδηλίκης στους οπαδούς του μπάσκετ και κερδίσει. Όχι, μην στέλνει. Δεν θέλω να είσαι τόσο αφελής. Δεν πουλάει ο Παδηλίκης στους οπαδούς της Λάρισας. Τι πουλάει, Σταύρο? Δεν είναι η οπαδή της Λάρισας το ζητούμενο. Ακολουθεί σκληρή γραμμή Ολυμπιακού. Εντάξει, πέρα από αυτό δεν είναι μια ευκαιρία να γίνει αρεστός στους δικούς του. Όχι, ρε. Οι αδικοί του τον θέλουν. Δηλαδή, άμα γίνει καμιά κέντα, άνθρωπος είναι, έπεσε ένας μετεωρίτης πάνω του, θα πετάνε κομφετί. Άντε πάλι. Δεν αλλάζει. Ωραία αυτό. Εντάξει, χτύπα ξύλο. Δεν θέλουμε. Μην πέσει μετεωρίτης γενικότερα στην γη. Αυτό είναι το πρόβλημα, όχι ποιο θα πετύχει. Ναι, γιατί ένας μετεωρίτης εξαφάνισε τους δεινοσαύρους. Να τα λέμε αυτά που και που. Που και που. Αλλά η ουσία είναι ότι ο άνθρωπος αυτός χθες ακολούθησε σκληρή γραμμή Ολυμπιακού. Δηλαδή, αν παρατηρούσες δηλώσεις. Δηλώσεις και κινούσεις. Ο τραγουδιστής ο κινούσιος. Μιλούσε για Λάρισα, βγήκε λίγο βαρύ. Δηλώσεις Κούγια και δηλώσεις Καραπαπά. Μπερδεύεσαι κάποια φάση ποιος έκανε πια. Καραπαπά ήταν συγκινητικός. Εγώ δάκρυσα λίγο γιατί είμαι και συγκίνητη. Δεν λυπήθηκα. Τα είπε και λίγο έτσι low profile και το κεφάλι κάτω. Και με χαμηλή φωνή. Αυτό το. Και με χαμηλή φωνή κανονικά. Συνισταμένο κουβά με πόδια. Είναι λίγο. Ήταν καταγγελτικό. Καταγγελτικό. Δεν έχει πει τίποτα στο μεταξύ. Γιατί το κόκκινο ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Ειδικά στο τέλος. Το πράσινο το ποτάμι πέρα δόθε. Όχι, γράφει κανονικά αυτό. Δεν ξεχνάει ο λαό του Ολυμπιακού. Ειδικά στο τέλος που είπε ότι αν συνεχιστεί αυτό δεν υπάρχει λόγος να αγωνιζόμαστε. Ραγίσαν και τα τσιμέντα. Κοίτα να δει. Εμείς μια φορά που το είπαμε δεν κατεβήκαμε να παίξουμε. Θέλω να δω τη μαγιά του, φίλε. Τη μαγιά του. Α μα πει ο κ. Τζίμπερ. Άντερε, μαγιέ πυρεώτε. Μην κατεβείτε. Μην κατεβείτε. Ποιο παίζουνε. Ποιο παίζει ο Ολυμπιακό για να ξέρει. Στεριό. Έλα, αγόρι μου, σε παρακαλώ. Άντε, κάνε κομπή χωρί μικρόφωνο. Και χωρί ίντερνετ. Α μα πει ο κ. Τζίμπερ με ποιο μίλησε χθε βράδυ. Στη μένη τράπουλα. Με τη Λαμία. Με τη Λαμία Ολυμπιακό. Δύσκολο παιχνίδι. Όχι, Ολυμπιακό Λαμία. Όχι, ρε. Ολυμπιακό Λαμία, ρε. Πάλι εντό. Κυριακή δεκτή. Τι πάλι εντό, δεν ξέρω. Όχι, η Λαμία. Το χτύπη μα έχει. Πάλι εκτό είναι από η Λαμία. Α, η Λαμία. Κυριακή 16 Δεκεμβρίου. Η Λαμία η οποία τα πήγε περίφημα στην ΑΕΚ, έβαλε ένα αυτόν γκολ, είχε μια assist για γκολ στον αντίπαλο. Εκπληκτική Λαμία, μπράβο. Αυτό ο Αντέτσο τι έπαθε εκεί, blackout, ε. Χτύπησε κάπου απίστευτα, τσίπησε στο κεφάλι. Το παθαίνει μια ζωή. Τον Αντέτσο. Πάντως την Κυριακή, εάν δεν κατέβει Λάρισα, όπως είπε ο μεγαλομέτωχος, και αν δεν κατέβει και ο Ολυμπιακός, είναι μια ωραία ευκαιρία να πάτε με την οικογένεια μια εκδρομή, γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει Δευτέρα. Βεβαίως. Δεν έχει άλλα μάτς. Α, έχει το Παναθηναϊκός Ατρόμητος. Ωραίο παιχνίδι. Στις 7. Αλλά εντάξει, αν δεν γίνουν δύο μάτς, θα είναι ένα σοκ για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αν δεν γίνει το Λάρισα. Και το Ολυμπιακός Λαμία ειδικά συγκεντρώνει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Πάντως, έχουμε δύο ομάδες, ρε παιδί μου, ανθρώπους ομάδων να βγαίνουν και να λένε ότι είναι λάθος αυτή η υπόδειξη. Είναι ότι να βγαίνει ο Καραπαπάς, Ολυμπιακός, και να λέει τώρα ότι πώς γίνεται να είδε αυτή την κάρτα. Δηλαδή, σου λέει απροκάλυπτα έτσι, πώς γίνεται να έδωσε αυτό που είδε. Αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Στο 1,5 μέτρο ήταν ο δίλος. Στην τριβερή ηλικία των 24 ετών και έχει μια αγνότητα μέσα σου ακόμη, θα φροντίσω μέχρι τα 30 να μην μείνει ίχνος αυτής. Ναι, βέβαια, βγαίνει όλο και λέει ουσιαστικά γιατί έδωσε αυτό που είδε. Ναι, αυτό. Που κανονικά δεν έπρεπε να δώσει δευτερική, δεν έπρεπε να δώσει και αποβολή κανονικά κόκκινη. Και η μία και η άλλη κόκκινη αποβολή. Ο Σισε τι έχει κάνει εντωμεταξύ. Άντε, ποντένσε καλά. Ο Σισε. Ο Σισε έγινε μια. Είναι σαν να παρακαλάει να λέει βγάλε με και να μην του δίνει. Έγινε μια μέτρηση IQ. Απέτυχε παταγωδό. Ναι, είναι σαν να έχει πάθει αμόξη εκείνη. Είναι μια φάση. Όχι, είναι ο Σισε. Δεν φίλε μπροστά του, ρε, εσύ. Πάνε όλοι. Ακόμα και ο Σά νομίζω πάει. Και τον φωνάζει με στα μούτρα. Και τίποτα. Ούτε κάρτα, ούτε τίποτα. Αν πάρει μια απόφαση ο Σισε, τελείωσε. Δεν μπορεί να την πάρει πίσω. Μπήκε το κέρμα, πρέπει να τελειώσει το παιχνίδι. Αν δεν τελειώσει το παιχνίδι, δεν. Δύσκολα και δεν, βγήκε ο Σισε, παιδιά. Που κάνει φάουλ για κάρτα, έχει την κάρτα στο χέρι ο Τζίλος. Και μετά ρίχνει τρεις, αρπάζει έναν από το λαιμό. Τρέχει παντού, ξέρω, βρίζει, κάνει. Κολλάει το πρόσωπό του στον άλλο. Ναι, δηλαδή. Ο άλλος είναι πεσμένος, τον κοιτάει, σου λέει τι κάνει. Και όλος συνεχίζει και μάλλον μόνος. Ο Τζίλος δεν. Εδώ το αξίζει τι θέλει. Στο παιχνίδι της Τούμπας θα πάει ένας, σε κολλάει στο Σισε, του λέει τι έγινε, βλάκα. Χαζούλη. Δίνει και μία στο κεφάλι έτσι. Θα παίξει ο Ολυμπιακός.
Αν παίξει. Έχουμε και αυτό το άγχος. Ναι. Πάντως φαίνεται ότι πάνω από τις θερμοπύλες όταν παίζει έχει πρόβλημα. Τώρα που είπες αυτό, άμα θα παίξει. Ναι. Είδα τι έγινε στη Γερμανία έτσι. Δολοφονικά ρολά. Το είδατε. Το είδατε. Βέβαια. Χαμός. Πάθαν σοκ. Σοκ, τίποτα. 8 νεκροί και 12 θερμοπύλες. Δολοφόνοι Γερμανοί, κανονικά. Καλά, είναι ιστορικά. Καλά, ναι, εντάξει. Για ο παγκόσμιος πολέμος έτσι επειδή ήταν λίγο πιο λεπτή. Άλλο αυτό, ναι. Έγινε το μάτς πάντως. Έγινε. Μάλλον τα ρολά εκεί είναι διαφορετικά. Ήταν πιο ελαφριά. Τα Γερμανικά. Ολόκληρα για σκιούρους, ήταν πιο. Και εκεί ήταν κιόλας, μπήκανε πιο μέσα στο γήπεδο και παντού είχε. Έχει και φωτογραφίες. Α, εντάξει. Δεν ήταν κανονικά ρολά εκείνα, μάλλον, ναι. Ήταν διαφορετικά. Τέλος πάντων, και να το κλείσουμε, θα μάθουμε μέχρι τις 2 αν τα δελτία πήγαν στο γραμμένο. Ναι. Αν και το γύρισε λίγο παραδόξως. Ο Αλέξης Κούγιας είπε σήμερα με ανακοίνωση ότι θα τα στείλει στον Περέιρα τα δελτία. Και θα δώσει τις συμμετοχές στον Δήμαρχο Λάρισας για να αποφασίσουν. Πόσες φορές έχει αποχωρήσει ο Κούγιας από τη Λάρισα? Τουλάχιστον 52 και άλλες 78 έχει βάλει πολιτήριο. Ναι. Εντάξει. Ωραίο. Αυτός που έφτιαξε τον Ελ Καντουρί πέρσι κατηγορεί τον Λουτσέσκου πως έβρισε τον Κρίστινσον και βγαίνει ο Κρίστινσον και λέει συγγνώμη με τον Λουτσέσκου που τον έβρισε. Δεν υπάρχει κάποια συνεννόηση μάλλον. Χάθηκε κάτι σε μετάφραση. Εντάξει, φίλε, γίνονται αυτά τώρα. Κούγιας είσαι. Το περίεργο θα ήταν αστέρικο να μην πει τίποτα. Εδώ έβγαλε ανακοίνωση στο ημίχρονο, οπότε βγήκε πρώτη. 5 ανακοινώσεις έβγαλε. Ναι. Για φάσεις επίσης. Πραγματικά... Μόνο αυτό ζήτησε βασικά, αλλά εντάξει. Γιατί δεν είναι η κάρτα η πρώτη του Καρανίκα. δεν είναι η πρώτη κάρτα. Δεν είναι η δεύτερη που ο Κάκος σωστά λέει στην εκπομπή του Open ότι είναι σε προφανή θέση για γκολ ο Πρίγιοβιτς. Δεν υπάρχει διάθεση να παίξει με την μπάλα ο Καρανίκας και είναι απευθείας κόκκινη. Άντε και δεν είναι. Το άνταξη συζητάμε τώρα πράγματα ηλιθιωδώς, μην με παρασύρετε. Ο τύπος εκπροσωπεί συμφέροντα του Ολυμπιακού και γι' αυτό τα λέει όλα. Δεν έχουμε να απολογηθούμε για κάτι. Ωραία, τελεία. Τέλος. Κάτι βλάκες που γράφουν τώρα στο Facebook χέρι του Πρίγιοβιτς. Το μόνο χέρι που έκανε λάθος στην προκειμένη περίπτωση είναι αυτό που σας έβγαλε από τη μανούλα σας. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο χέρι να κάνει. Θέλω λίγο να σε επαναφέρω στην τάξη. Ναι. Να σου δηλαδή, πω κράτα το θυμό σου και κάνει το σταυρό σου. Μα δεν είπα κάτι για τη μανούλα του κακό. Έτοιμος είσαι. Δεν είπα κάτι, όχι, προσέχω. Προσέχω, παιδιά. Έχω σοβαρέψει πάρα πολύ. Δεν είναι. Αγάπη, μην κάνεις το πηγούνι σου προς τα κάτω. Γιατί θα ξεκινήσω τα σημαίλα και δεν μας πιάνει ο τόπος εδώ. Αδιαφορώ. Τι αδιαφορείς? Δεν τσιμπάω. Τι δεν τσιμπάς? Συνέχισε τραπέζι. Σημαίλα. 4 μηνών. 4 μηνών, κανονικά. Σημαίλα. 4 μηνών. Το είπες και αυτό, ε. Το είπα. Στέργιο, εγώ το είπα στο μικρόφωνο τουλάχιστον. Δεν το έλεγα χωρίς μικρόφωνο. Μάριο, ο Στέργιος κάθισε, το μικρόφωνο ήταν εκεί πίσω και κάθισε να κάνει εκπομπή έτσι. Το νέο Bluetooth τηλέφωνο του Λίμπερο 4,4. Το οποίο. Μικρόφωνο. Τι είπα. Όχι τηλέφωνο. Τηλέφωνο. Δεν είναι καλά. Καλά, χθες πάθαινα κάτι. Είναι η αλήθεια. Λοιπόν. Υπάρχει ανακοίνωση της ΠΑΕ ότι κυκλοφορούν τα εισιτήρια από τις 9 σήμερα το πρωί για το μάτς με την ΠΑΤΕ. Η τελευταία προσπάθεια του ΠΑΟΚ να αποκριθεί. Δεν ξέρω αν μπορεί να αποκριθεί και με μία ήττα, με 5 ήττες και μία νίκη. Με βαθμούς δεν ξέρω, θα το ψάξουμε λίγο. Κοίτα, αυτό με τα γκολ μπορεί να συμβεί. Ξέρεις πώς μπορεί να συμβεί. Χι και διακοπή στο Βίντι Τσέλσι. Οι έξαλλοι Ούγγροι. Οι γνωστοί αυτοί αλταράδες. Τρεις και τέτοια. Λοιπόν. Δίνουμε 2 διπλά εισιτήρια. Δεν θέλουμε να μας στείλετε εισιτήρια. Στέλνουμε ναι, εμείς. Στέλνουμε εμείς. Για πού? 2 διπλά εισιτήρια για το ΠΑΟΚ ΜΠΑΤΕ. Προσφορά τη Στοίχημαν. Με τον εξής εύκολο τρόπο. FM κενό ΠΑΟΚ κενό ονοματεπώνυμο στο 54526. Δύο κενά. FM κενό ΠΑΟΚ κενό ονοματεπώνυμο στο 54526. Γιατί βάζει ένα κενό παραπάνω? Δεν τόσο μαλάκα είναι ο άλλος που θα βάλει ένα κενό για να γράψει. FM κενό ΠΑΟΚ. Ναι. Όνομα τεπώνυμο. Και ενώ όνομα τεπώνυμο θέλω. Γιατί και ενώ. Όσοι στείλουν κολλημένο το όνομα με το ΠΑΟΚ δεν θα πάρουν εισιτήρια. Εντάξει. Ένα 8 βαθμού πάνω, ρε φίλε. Τι ωραία, ένα 8 βαθμού. Θα βάλω σε μία λέξη ΠΑΟΚ, αν δω μήνυμα κολλημένο το ΠΑΟΚ με το όνομα τεπώνυμο, δεν θα μπει στην κλήρωση. 2 διπλά εισιτήρια προσφορά τη Στοίχημαν. Η κλήρωση 2 λεπτάκια πριν τι 2. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Και αυτός ψάχνει τον Πρίγιοβιτς με την περιοχή. Κάνει κοντρόλ ο Πρίγιοβιτς. Βλέπουμε από πίσω πέναλτι και το ΠΑΟΚ. Καθαρό το πέναλτι. Βλέπουμε από πίσω του Καρανίκα που έχει και κάρτα νομίζω. Θα πρέπει να βγει την κάρτα. Προσπαθεί να κερδίσει να μην φάει την κάρτα. Όχι την κάρτα και στον Καρανίκα.
είναι η δεύτερη και η τρίτη καθαρά. Ο Βέρμπλουμ κατευθείαν αυτό του λέει. Δεν τίθεται θέμα για το αν ήταν ή δεν ήταν. Είναι πεντακάθαρο πέναλτι. Ο Πλίγιοβιτς είναι πάνω από την μπάλα, η Λάρισα με 10. Εκτελεί ο Πλίγιοβιτς. Μαουρίτσιο. Σάχοφ. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Απίστευτη εκτέλεση. Άπιασε το πέναλτι. Επιστρέφει. Κάθετη για τον Ακπομ. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Με το τσούπα Ακπομ να πετάγεται. Με ένα σεντρεφόρη στο πλασέ. Με ένα σεντρεφόρη για προβολή. Ο Ακπομ. 3 λεπτά που έχει πει στο συμβολικό 69. Ο ΠΑΟΚ σκοράρει. Πολύ ωραίο πέταγμα. Η παλιά του Σάχοφ νομίζω είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Πανέξυπνη παλιά του Σάχοφ. Αλλά τελικά και περνάει και... Πώς έγινε και παίζαν και τα δύο μαζί. ΠΑΟΚ ρε φίλε. ΠΑΟΚ την ώρα που ο Πρίγιοβιτς... Την ώρα που ο Μπρίγκοβιτς σουτάρει πέναλτι, ο Σάχοφ δίνει στον Ακπομ δύο μαζί. Στο συμβολικό 69. Τα αγαπημένα λεπτά του Σταύρου Κόλικα. Να ξέρετε. Ξέρεις πόσα γκολ έχουμε βάλει στο συμβολικό 69. Καταρχάς, επειδή κάθομαι δίπλα σε κάθε μετάδοση στο 69, το κάνεις μία αναφορά. Είναι πώς οι Άγγλοι λένε στο 14 κάτι, ξέρω εγώ, είχε γίνει το 1855 και χειροκροτάνε. Έτσι κάνω εγώ στη μετάδοση με το 69. Συνέχεια. Έχουμε σκοράρει πολλά γκολ στο 69. Να ξέρεις. Είναι επειδή το μιλάς από την αρχή, ρε παιδί. Αυτό, το δουλεύω. Ναι. Κάποια στιγμή έρχεται κιόλας. Εντάξει. Ναι. Καλά, ήρεμα ήταν σχετικά. Ήρεμα, κοίτα. Να πάμε λίγο να αναλύσουμε το παιχνίδι. Δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά. Ο ΠΑΟΚ είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Έκρυβε μπάλες ψηλά. Δεν άφηνε τη Λάρισα να παίξει. Αλλά δεν ήταν και αποτελεσματικό στην επίθεση. Δηλαδή είχε τις δύο κεφαλιές του Κρέσπο και του Γουάρντα και κάποιες πλαγιογοποίησεις. Του Λιμνιού πετυχημένες, αλλά με πολύ κόσμο εντός περιοχής που δεν μπορούσε να βρει συμπαίκτη. Και τα σούτ του Μαουρίτσιου. Τα σούτ του Μαουρίτσιου και μια φλιαρία γενικότερη του Γουάρντα, ο οποίος δεν μπορούσε να είναι αποτελεσματικός, παρότι έφτανε στην τελική πάσα ή στο σούτ, δεν είχε καμία ουσία στο παιχνίδι του. Στο 37 έρχεται η φάση της Λάρισας, η μοναδική φορά που κατεβαίνει από το κέντρο οργανωμένα με και ανεβάζει παίκτες. Πολύ καλή κίνηση του Νούνιτς στην πλάτη του Βαρέλα. Περνάει σέντρα στην κλειστή γωνία του Πασχαλάκη που δεν μπορεί να αντιδράσει. Γίνεται το 0-1 και εκεί σφίγγουμε. Γιατί η Λάρισα είναι μια ομάδα πολύ καλά οργανωμένη στην αμυνά της, με ψηλά κορμιά, με δυνατά παιδιά, με έμπειρους παίκτες, αρκετούς έμπειρους, δηλαδή και ο Μιλισάβλεβιτς και ο Ακώστα και ο Φατιόν και τα στόπερ της είχαν μια εμπειρία, είναι η αλήθεια. Έχουν ένα βιογραφικό σεβαστό. Και ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν κάτι για να αλλάξει τη ροή του αγώνα. Αν πήγαινε το παιχνίδι στο 0-1 στο ημίχρονο, θα ήμασταν αρκετά σφιχτοί. Ο Πρίγκοβιτς το 45 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, που ήταν παραπάνω από 2 λεπτά, γιατί άκουσα και γι' αυτό παράπονα, γιατί ήταν 2 λεπτά. Τουλάχιστον 4 πρέπει να είναι. Ναι. Τέλος πάντων, ο Πρίγκοβιτς βρίσκει τον κενό χώρο, ο Μαουρίτσιο τον βλέπει, βάζει την μπάλα κανονικά μπροστά. Ο Καρανίκας πάει και χωρίς να έχει καμία διάθεση να μαρκάρει στην μπάλα και ενώ είναι σε προφανή θέση για γκολ ο Πρίγκοβιτς, τον ανατρέπει. Κάτι που σημαίνει ότι είναι απευθείας κόκκινη βάσει κανονισμού. Δέχεται τη δεύτερη κίτρινη του Καρανίκας χαριστικά και φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Πρίγκοβιτς δεν αστοχεί στο πέναλτι. Ωραία εκτέλεση. Η εκτέλεση είναι στο εσωτερικό δίχτυ, δεν μπορεί να αντιδράσει ο Κρίστινσον. Ο οποίος ακούστηκε με πολλά διαφορετικά ονόματα χθες, είτε γράφτηκε. Εγώ λέω Κρίστινσον. Ναι. Ο ΠΑΟΚ πάει με το 1-1 και με παίκτη παραπάνω για ένα ημίχρονο. Άρα εκείνη η στιγμή είναι η μία πολύ σημαντική στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να έχει τον έλεγχο στο δεύτερο ημίχρονο, συνεχίζει όμως να είναι και φλίαρος. Και νομίζω ότι επειδή πολλή κουβέντα έχει γίνει για τον Γουάρντα, παιδιά, στο ποδόσφαιρο μετράει η ουσία. Ο Γουάρντα είναι πολύ καλός, θα κρατήσει την μπάλα ψηλά, να δώσει μέτρα στον ΠΑΟΚ, να κάνει κάποιες ατομικές ενέργειες, να κάνει καλές περιστροφές, αλλά όταν θα πρέπει να σκεφτεί, εκεί υπάρχει σοβαρό, έχει το σύνδρομο Σισε, ωραία, δεν μπορεί να πάρει καλή απόφαση. Ή όταν θα πρέπει να γίνει και λίγο ομαδικός, έτσι. Γιατί εντάξει, έκανε σουτ που μέσα στην περιοχή είχε δύο παίκτες, ας πούμε. Δεν και παραπάνω παίκτες, υπάρχει και η φάση στο τέλος που είναι μόνο στο Πρίγκοβιτς και δεν την μπάλα. Υπάρχουν στιγμές που θέλει να βαρέσει φάουλ ενώ δεν είναι εκτελεστής των φάουλ. Γενικά είναι ένα παιδί το οποίο δεν μπορώ, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να εμπιστευτώ. Δεν ξέρω πώς βλέπετε εσείς που μας ακούτε το ποδόσφαιρο ή εσείς που θεωρείτε ότι πρέπει να ξεκινάει. Εγώ παθαίνω αμόκ.
τον γουστάρω, είναι φιλαράκι, τον πετυχαίνω. Ποιος θα τον πετυχαίνει άλλωστε. Ναι, αλλά ποδοσφαιρικά δεν είναι για ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Εγώ αυτό λέω. Το αν θα γίνει ποτέ για ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά επειδή γίνεται πολλή κουβέντα για τον Ουάρντα, γι' αυτό κάνω αυτή την αναφορά. Χθες αποδείχτηκε που παίξε 90 λεπτό ότι δεν υπάρχει μισή φάση που έχει ουσία. Είναι μόνο το κερδισμένο πέναλτι που δεν του δίνει στο μαρκάρισμα του Γκοϊκόβιτς. Το πάτημα στο πόδι του, καθαρό, δεν το δίνει ο Κοτσάνης. Και ακόμα ένα υπάρχει, σε πάτημα του Καρανίκα. Εντάξει, εκεί είναι λίγο. Εγώ του Καρανίκα, συγγνώμη. Όχι του Καρανίκα. Ναι, 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 εντάξει, λάθος. Νομίζω Ζίζιτς. Ναι. Ή ο Φατιών. Εδώ λοιπόν ο ΠΑΟΚ ψάχνει τον γκολ, δεν μπορεί να το βρει μέχρι το συμβολικό 69. Δύο λεπτά πριν ο Λουτσέσκου βάζει στο παιχνίδι πιο δημιουργικό χάφ από το Βέρμπλουμ, το Σάχοφ, και δεύτερο φόρ για να έχει στήριξη ο Πρίγιοβιτς, που ήταν σχετικά κλεισμένος από δύο και τρεις παίκτες μονίμως της Λάρισας. Ο Ακπόμ κάνει μια κίνηση σφίνα, ο Σάχοφ τον βλέπει, πετάει πολύ ωραία την μπάλα κάτω από τα πόδια του αντιπάλου του, και στο σημείο που δεν μπορεί ο Κρίστινσον να αντιδράσει, προβολή του Ακπόμ, ο ΠΑΟΚ παίρνει κεφάλι στο σκορ και μετά έχει την ευκαιρία σε 2-3 περιπτώσεις να τελειώσει το παιχνίδι. Δεν το κάνει. Το μόνο που έχει να κάνει μετά στα τελευταία 4-5 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις είναι να κρατήσει την μπάλα στα πόδια του και να μην απειληθεί, όπως και έγινε. Ο ΠΑΟΚ προσθέτει άλλους 3 βαθμούς στο σακούλι, πάει στους 35 και έχει την ευκαιρία να αποσπαστεί και άλλο από τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχασε και τη δεύτερη θέση από τον εξαιρετικό Ατρόμητο που επέστρεψε στις νίκες με το εμφατικό 4-2 εναντίον του Άρεος. Γενικά η ομάδα δεν ήταν ότι εντυπωσίασε, αλλά δεν ήταν και ασόβαρη. Τακτικά ήταν σωστή, έκλεβε τις μπάλες εκεί που έπρεπε, κυκλοφόρησε σωστά την μπάλα, έχασε, δεν είχε ιδέες. Δεν είχε ιδέες και δεν είχε καλές εκτελέσεις στα στημένα γενικότερα και στα γεμίσματα. Δηλαδή, αν δεις και τη στατιστική, 15 σωστά στα 52. Το να κάνεις 52 γεμίσματα. Εντάξει, μιλάμε για μια ομάδα, Στέργιο, θα κοιτάμε σε αυτές τις περιπτώσεις και με ποιον παίζει ο ΠΑΟΚ. Η Λάρισα είναι μια ομάδα με πολύ ψηλά κορμιά, που έχει μάθει να αμήνεται στα στημένα. Γενικά ήταν μια εικόνα που λίγο πολύ αναμενόμενη στα στιμένα, δεν ήταν εύκολο να απειλήσει ο ΠΑΟΚ. Δεν είχε και το βασικό του εκτελεστή, Βιερίνια και Ουάρντα δεν κατάφεραν να δώσουν όντως κάποια χτυπήματα καλά, αλλά είναι και ο αντίπαλος που μετράει σε αυτές τις περιπτώσεις. Μαουρίτσιο με πολλές τελικές, με ηρεμία στο παιχνίδι του γενικότερα. Αλλά νομίζω οι πιο κομβικοί παίκτες χθες είναι ο Βαρέλα, που αναχαιτίζει ό,τι προσπάθεια κάνει η Λάρισα να βγει στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Βαρέλα είναι πρώτος στην μπάλα, ξέχωρα αν χάνει τον Νούνιτς στη φάση του γκολ. Εκεί οι τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Μάτος δεν έχει κλείσει, ο Βαρέλα χάνει τον παίκτη στην πλάτη του, ο Πασχαλάκης το τρώει από την κλειστή γωνία. Όχι ότι είναι εύκολο. Στο μισό μέτρο εκτελεί ο άλλος, εντάξει, να τα λέμε αυτά. Αλλά γενικά ο ΠΑΟΚ ήταν σε μία μέρα με το Βιερίνια πολύ σοβαρό, με το Μαουρίτσιο πολύ σοβαρό, με το Λιμνιό να δίνει ενέργεια ατομική. Ο Λιμνιός όσο περνάει ο καιρός δεν τους βλέπει. Και αν ο ΠΑΟΚ έπαιζε με μια ομάδα που δεν ήταν τόσο κλειστή, σίγουρα θα είχε assist ή goal. Είχε μια εκπληκτική πάσα, πάρε βάλε στον Ουάρντα, μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι με εκπληκτικά φάλτσα πάνω στην κίνηση, δεν το έβαλε ο Αιγύπτιος. Γενικά για μένα ο Λιμνιός είναι σε εκπληκτική κατάσταση, ο Βιερίνη έχει συνέλθει, ο Μαουρίτσιο αποτελεί σταθερά όταν παίζει ένα παιχνίδι την εβδομάδα, αν τον βάλει ο Λουτσέσκου και την Πέμπτη, μάλλον τη Δευτέρα δεν θα είναι καλός ο Μαουρίτσιο, γι' αυτό ας πάμε σε ένα δίδυμο Κάνιας Βέρμπλουμ την Πέμπτη. Καλύτερα. Και άμα χρειαστεί, ας μπει ο Μαουρίτσιο στο 60-65. Θα μου πεις το παιχνίδι που κρίνει πρόκριση είναι, αλλά μπορείς να κερδίσεις την Μπάτε, λέω εγώ, και χωρίς το Μαουρίτσιο. Μιας και μιλάς για Μπάτε, να πούμε λίγο ότι ορίστηκε ο Γερμανός Τόμπιας Βέλτς, διαιτητής της αναμέτρησης, ο οποίος, Σταύρο και αγάπη, ήταν ο διαιτητής στο παιχνίδι Σπάρτακ Τρνάβα, ΠΑΟΚ 1-1, με τον γκολ του Κωνσταντινίδη, νομίζω. Θυμάμαι καλά. Που χάρη στον ΠΑΟΚ την πρόκριση. Εκεί ήταν ο Βέλτς διαιτητής. Κολοβέσης σέντρα, Κωνσταντινίδης γκολ. Ναι. Τα δύο μπακ εκείνης της ημέρας. Ο Κολοβέσης, ο οποίος ήταν ο Ρομπέρτο Κάρλος, θες, εντάξει. Και γκολ και μονομαχίες και τα πάντα. Ανεβάσματα.
σε ένα παιχνίδι που έχουν σκοράρει όλοι του ΠΑΟΚ. Δελιγιαννίδης γκολ. Κροβέζης γκολ. Κάτσε γκολ. Δεν έμεινε κανένα που να μην σκοράρει. Κουλούρης γκολ. Ναι, στο άλλο. Ναι. Καλά, γενικά χθες ήταν όλοι. Όλοι σκόραραν. Δελιγιαννίδης γκολ. Διαμαντόπουλος από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Ναι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Γκολ. Κουμάλο γκολ. Κουμάλο βάλε γκολ. Πώς είπες θες ότι σε κάποια φάση θα εμφανιστεί ο Ερίκη σε ένα γκολ από τα θέματα. Θα εμφανιστεί στο ατρόμητο Σάρι ξαφνικά, θα μπει μέσα ο Ερίκη. Εντάξει. Θα βάλει γκολ και θα ξαναφύγει, θα εξαφανιστεί ο Ερίκη. Έχει βάλει ο Γκάρι με τη Γαλατά, έχει βάλει Περέρα, το φακό του Περέρα στην Κύπρο. Στην Κύπρο, 10 τρίποτα Βασιλιά. Βασιλιά, να σε πει Σαραγώσα, ο Μπραντόιρο έκανε πάρτι εκεί πέρα. 33 πόντου με 10 τρίποτα. Δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Όλοι χθε νομίζω ήταν η μέρα ολονών. Καραϊσκάκη στο Ηρακλή. Καραϊσκάκη, τέσσερι δανεικού του ΠΑΟΚ. Καραϊσκάκη. Καραϊσκάκη. Τον Καραϊσκάκη. Ιστορικό. Καλά που δεν παίξαμε τον Άσο, ήταν 38. Είναι θα κλαίγαμε ακόμα. Ο Τάσο Δημητριάδη, είναι ο Κάκο. Ο Τάσο Δημητριάδη δεν είναι εκεί. Ο Τάσο Δημητριάδη του Καραϊσκάκη δεν είναι. Νομίζω όχι. Νομίζω τον Καραϊσκάκη είναι. Όχι, όχι. Στον Απόλλων Καλαμαριά του να είναι. Ναι, πήγε ναι. Καλαμαριά. Ναι. Ο Καραϊσκάκη που έχει πει Σταύρο, ο κανονικό Καραϊσκάκη, άμα γυρίσω. Άμα γυρίσω. Έχει μείνει στην ιστορία. Να το κολλήσουμε με την κατσαρία στο διατάκι. Γενικά ωραία μέρα χθες. Για όλους. Του ΠΑΟΚ, είτε δανεικούς είτε πρώην. Όλοι σκόραν, μια χαρά. Στο μπάσκετ κερδίσαμε που ο Στέργιος έβλεπε θα χάσουμε. Ο Μυρωδιάς. Ε, καλά, πριν το παιχνίδι την Παρασκευή όλοι είχαν ένα. Είσαι πολύ σίγουρο ότι θα κερδίσει η μπασκετική ομάδα. Εντάξει, και μετά από διακοπή και με μερικά προβλήματα, ο ΠΑΟΚ πέρασε το Λαύριο όμως. Και τώρα στη μία η ώρα είναι και η κλήρωση στα γραφεία της ΕΟΚ για, για την ημιτελική φάση του κυπέλου. Οπότε θα μάθουμε και ποιος είναι αντίπαλος. Δώσε μία κίμη να τελειώνουμε. Κίμη λες εσύ. Κίμη. Δεν ξέρω, κίμη θέλω. Κίμη, πολύ καλό φίλε. Τελικώς θα γίνει στην Κρήτη πάλι. 1,73 δίνει τον ΠΑΟΚ. Με την πάτη. Τι δώρα κάνει αυτή. Δες λίγο και το άλλο το πακέτο, το Βίντι Τσέλσι. Να έχουμε μια εικόνα. Βίντι Τσέλσι. Πήγα στην πρέμια τώρα. Βίντι Τσέλσι. Μία μπάτη που είναι από το Σάββατο εδώ. Δεν φωνάζουμε τον προπονητή να πιούμε καν καφέ αύριο. Να μα φέρει και πέντε παίκτες. Όχι, γιατί την άλλη φορά. 1,70 διπλό την Τσέλσι. Δεν ξέρω αν είναι στη Σαββατοκύριακο. Προκαλεί. Ή πήγαν σε καμιά χαλκιδική όλοι μπάτε μαζί. Θα το βάλω. Γιατί τόσε μέρε, επειδή τα έχει δεν έχουν δουλειά εκεί στη Λευκορωσία. Και σου λε πάμε στην Ελλάδα. Ποιο καρτερεί εκεί. Ούτε ο παδί του σου λέει πάμε Σάββατο στην Ελλάδα. Έχει και λίγο ήλιο. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πενταήμερη. Πρέπει να παίξουμε και το μάτς. Θα φύγουμε Παρασκευή. Μια εβδομάδα κλείσανε. Εντάξει, είπε Σαββατοκύριακο. Επιλέξαμε να καθίσουμε μια μέρα παραπάνω. Δεν πρέπει να έχει συμβεί αυτό ξανά στα χρονικά. Όχι, ναι, ομάδα να έρχεται έξι μέρες πριν. Ναι, όχι. Ξανά λέω δεν ξέρουμε πού είναι βασικά αυτή. Θα μάθουμε. Είναι εδώ, είναι στη Χαλκιδική. Πήγαν στον Όλυμπο. Δεν είναι και καμιά τόσο εμπορική ομάδα να πεις ότι θα πάω να πάρω και ένα αυτόγραφο κάτι, να θέλει να πάει κάποιος. Αλλά εντάξει, το πιο πολύ είναι τρεις μέρες, ξέρω εγώ. Όχι τρεις, να πας έχει την παραμονή την προηγούμενη εντάξει, μέρα. Εντάξει, έχει πάει και ο ΠΑΟΚ αρκετά ταξίδια. Όχι παραπάνω. Αλλά έξι μέρες πριν. Λοιπόν, αυτά. Δεύτερο διάλειμμα. Υπενθυμίζω, έχετε μία ώρα ακόμα για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό το σημερινό για δύο εισιτήρια, διπλά μάλιστα. Προσφορά τη στοίχημαν για το ΠΑΟΚ Μπάτε, FM και ενώ ΠΑΟΚ και ενώ ονοματεπώνυμο. Το στέλνετε στο 54526, κλήρωση 2 λεπτάκια πριν τις 2. Πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Και ναι, είναι γεγονός, έχουμε την κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδος, των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδος. Στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στην Χαλκίδα, όπου θα αντιμετωπίσει την Κίμη για τα ημιτελικά. Καλή κλήρωση. Αν έχεις το παλατάκι. Είναι ελαφρώς καλύτερη. Ναι, πολύ καλύτερο. Θα ήταν ΠΑΟΚ Κίμη. Δεν είναι κακή ομάδα η Κίμη, αλλά δεν είναι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Άρα νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει τις αρκετές πιθανότητες, ένα 50-55-60% να πάει στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας που θα γίνει στο Ηράκλειο. Στα δύο ωράκια. Στα ποια? Δύο ωράκια. Τι έγινε λέει? Δύο αωράκια Σταύρο. Γιατί είναι, ο Αριάκια μήπως είναι? Ε? Τι? Έχουμε Μοσχοβίτη μαζί μας. Νίκο, τι έγινε? Καλησπέρα. Εισιτήρια να βγάλεις. Παιδιά, δεν νομίζω ότι είμαι έτοιμος να ανταποκριθώ σε μια τέτοια πρόκληση. Δεν έχει σβήσει από μέσα μου ακόμα εκείνο το δράμα που είχαμε ζήσει στο Κερατσίνι. Δεν μπορείς. Αν το παιχνίδι ήταν τώρα,
να μην σου πω ότι θα ψάχναμε εισιτήρια για το Ηράκλειο, αλλά με τότε που είναι, δεν ξέρω πού βρισκόμαστε. Εντάξει. Είναι 13 Φεβρουαρίου, ο ΠΑΟΚ παίζει στη Χαλκίδα με την Κίμη. Ναι, ναι. Ναι. Το θετικό φυσικά είναι ότι απέφυγε ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, έτσι, είτε εντός είτε εκτός έδρας. Προφανώς και αν έπεφτε σε έναν από τους δύο, οι πιθανότητες για παρουσία στο τελικό θα ήταν πολύ λιγότερες. Θα πάει να παίξει ένα παιχνίδι στην έδρα της Κίνης 13 Φεβρουαρίου, Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου είναι ο ημιτελικός, η νοκάουτ ημιτελική, και στις 17 Φεβρουαρίου, Κυριακή, στο Ηράκλειο, είναι ο τελικός. Το άλλο ζευγάρι, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ΆΚΑ, Νίκο, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ΆΚΑ, ναι, σωστά. Πέρα από την πλάκα είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να βρεθεί σε τελικό. Εντάξει, το παιχνίδι είναι μακριά, μιλάμε για δύο μήνες μετά, δεν ξέρουμε σε τι φάση είναι τότε οι ομάδες, αλλά τώρα που μιλάμε, όπως και να το κάνουμε, το να παίζει την πρόκριση μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ με την Κίνη, σίγουρα είναι ένα πολύ 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 μεγάλο κίνητρο για την ομάδα να βρεθεί στον τελικό και εκεί να αντιμετωπίσει έναν τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκού. Απλά τώρα που είμαστε, τώρα που μιλάμε, θα ήταν ιδανικό για τον ΠΑΟΚ με τελικός να γίνεται τώρα στην Τετάρτη. Γιατί εκείνη δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση. Ξεκίνησε με άλλους στόχους τη χρονιά, αλλιώς της πηγαίνει, γιατί έχει μόλις μία νίκη. Έχασε και από τον Χολαργό χθες στην έδρα της. Έχει αλλάξει την πονητή, έχει αλλάξει παίκτες. Γενικά είναι σε μια διαδικασία περίεργη η Κίνη, οπότε δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι σε δύο μήνες θα έχουμε μια συγκεκριμένη εικόνα. Αλλά σίγουρα το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ αποφεύγει η Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Για κάνε μια ενημέρωση για την Κίνη λίγο. Τι έχει, ποιους έχει, τι γίνεται. Κοίτα, η Κίνη έχει μια ομάδα, ο ΠΑΟΚ είναι κερδίσει φέτος, έτσι. Είναι κέρδισε 78-60 στο Παλατάκι. Είναι μια ομάδα που είναι ερωτηματικό γιατί αλλάζει παίχτες. Δηλαδή, εκείνος ο πολύ αθλητικός που μας έκανε ζημιά παίζει ή έφυγε. Ποιος, ο Ουάσιγκτον. Ο Ουάσιγκτον ήταν ένας που δεν έβαζε γολές. Έχει ένα παίχτη όπως ο Σάγκς που ήταν πέρσι στην Ιταλία, ο οποίος είναι παίχτης αρκετά καλό επίπεδο, αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμα να δώσει πράγματα. Ή τέλος πάντων δεν είναι στο επίπεδο που θα περίμεναν περισσότεροι. Ο Ουάσιγκτον είναι αυτός που έχει κάνει λίγο γκέλ παραπάνω, γιατί φάνηκε πολύ σύντομα μάτς με τον Ολυμπιακό που εκεί μέχρι στο τέλος με ένα τρίποντο που δέχτηκε κάνει πολύ καλό μάτς. Είναι μια ομάδα που έχει, η ξένη της είναι αρκετά αθλητική και μπορούν να παίξουν σε διάφορες θέσεις. Αλλά αυτό είναι η εικόνα που είχαμε μέχρι πριν τη διακοπή. Έτσι με προπονητή τον Γιάννη τον Καστρίτη, αλλά η διοίκησή της προχώρησε σε αλλαγή, δηλαδή άλλαξε και τον coach Καστρίτη, που πέρσι είχε κάνει μια εξαιρετική πορεία από ένα σημείο και μετά κάπου πέρσι εκείνη κάπου στο ίδιο σημείο είναι. Έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα, 0-6 αν θυμάμαι καλά, και μετά πήρε αρκετές νίκες. Με αλλαγές πάλι, με παίχτες που ήρθανε, όπως ο Μακφάντεν, ας πούμε, και έκανε διαφορά. Στη θέση του Καστρίτη, χθες, στον πάγκο, δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι όσον αφορά την πορεία. Νομίζω ότι είναι συγκεκριμένη απόφαση να μην αλλάξει κάποιος ο προπονητής, δηλαδή να μην έρθει κάποιος από τους γνωστούς στην Κίνη κάθεσε ο βοηθός του και νομίζω θα μείνει μέχρι το τέλος σεζόν. Το όνομά του προσπαθώ να θυμηθώ. Δεν πειράζει, το μάθημα άλλη ώρα, Νίκο. Ναι. Ναι. Και είναι ομάδα η οποία γενικά είναι σε φάση αλλαγών. Γι' αυτό λέω ότι προσπαθούμε λίγο να δούμε πώς θα πάει από εδώ και πέρα. Χθες ήταν ένα παιχνίδι που ήθελε πάρα πολύ να το κερδίσει για να πάει στις δύο νίκες και να ξεφύγει από κάτω. Έχασε από το χαραγό με 57-66 και είναι λίγο σε φάση έτσι περίεργη η ομάδα της Κίνης. Εντάξει. Ο Λιούς και ο Χόλμς είναι οι δύο καινούργιες προσθήκες που έγιναν. Θα τη δούμε από εδώ και πέρα πώς θα είναι. Εντάξει, το μάθημα είναι πολύ μακριά. Έπαιζε στον Προμηθέα αυτός ο Χόλμς. Όχι, άλλος είναι. Νομίζω ότι και οι δύο ήρθαν από πρωταθλήματα τύπου Φιλανδία, Πολωνία και κάπως έτσι. Μάλιστα. Τι να πω, καλή κλήρωση γενικά. Okay. Ναι. Mm-hmm. Πάμε λίγο στο Λαύριο, τι έγινε. Άνετη νίκη από ό,τι φάνηκε στο τέλος. Ναι. Κοίτα, ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο πάω για 30 λεπτά, ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος. Δηλαδή έκανε μόνο ένα κακό δεύτερο δεκάλεπτο. Στα άλλα 30 λεπτά ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένο στο κομμάτι της αμυνάς του και νομίζω ότι έτσι όπως έγινε η προετοιμασία για αυτόν τον αγώνα, με αρκετές απουσίες, προβλήματα, μικροπροβλήματα, παίχτες που λείπανε, που γύρισαν αργά και όλα αυτά, ήταν μονόδρομο στο να οδηγήσει το μάτς εκεί, δηλαδή μέσα από την αμυνά του να το κερδίσει.
Ήταν πολύ συγκεντρωμένος λοιπόν σε αυτό το κομμάτι και κατάφερε να κρατήσει το Λαύριο πολύ χαμηλά. Εγώ νομίζω ότι δύο ομάδες έχουν και διαφορά ποιότητας. Το Λαύριο δεν έχει καμία σχέση με την περσινή ομάδα. Δεν είναι δηλαδή εκείνη η ομάδα που είχε πολύ μεγάλη αθλητικότητα, είχε πολύ ταλέντο η περσινή ομάδα του Λαυρίου. Φετινή είναι πολύ διαφορετική. Και ο ΠΑΟΚ που έχει την εμπειρία και την ποιότητα σε τέτοια μάτς, κατάφερε να πάρει το πρώτο του, την πρώτη του εκτός νίκη και στο ποτάθλημα. Γιατί στο ποτάθλημα μέχρι τώρα δεν είχε κερδίσει. Είχε έναν Γκος ο οποίος είναι σε καταπληκτική κατάσταση, που είχε 25 πόντους. Μπορεί επιθετικά να μην ήταν σε τρομερή μέρα ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή και κάποια σουτ ελεύθερα τα έχασε και ένα χαμηλό ποσοστό στις βολές είχε. Αλλά όταν κρατάς έναν αντίπαλό στους 60-65 πόντους, οι πιθανότητες να κερδίσει είναι πάρα πολλές. Και επειδή εγώ νομίζω και έτσι καταλαβαίνω και από αυτό που βλέπουμε από αυτή την ομάδα φέτος, επειδή έχει ποιότητα επιθετικά, έχει παίχτες που μπορούν να σου δώσουν πολλά πράγματα και στο ένας με έναν και σε μια καλή μέρα που μπορεί να είναι, δηλαδή έχει πολλές επιλογές σε αυτό το κομμάτι. Όταν παίζει άμυνα, έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τους αντιπάλους της. Έτσι όπως έγινε και στο Λαύριο δηλαδή. Μάλιστα. Μαργαρίτη, τι γίνεται? Κοίτα, δεν μπορώ να πω ότι ο ΠΑΟΚ δεν κρυφοκοιτάει λίγο την αγορά, μήπως και προκύψει κάτι και αν και εφόσον, αλλά είναι ψηλό, το... να τον πάρουμε. Κοίτα, θα σου πω. Είναι εδώ Ιβάν Σαββίδης, εντάξει, αυτό το ξέρουμε, το είδαμε και χθες. Yeah. Ωραία. Το αν θα γίνει κάποια κουβέντα και με τους ανθρώπους του μπάσκετ, δεν μπορώ να το αποκλείσω εγώ αυτές τις μέρες που θα είναι εδώ. Νομίζω ότι είναι μέσα στην ατζέντα αυτό το κομμάτι. Αν μπορούμε να σκεφτούμε την ατζέντα του Σαββίδη, έτσι, όταν έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Ότι ο Παπαθεοδόρου θέλει. Δηλαδή, στο μάτς του Σαββάτου, ας πούμε, το Λαύριο, ο Τέπιτς έπαιξε 37 λεπτά. Γιατί είχε θέματα με τα φάουλ ο Χρυσκόπουλος από την αρχή. Οπότε ο ΠΑΟΚ στο μεγαλύτερο κομμάτι του έπαιζε με κοντό σχήμα. Δηλαδή είτε τον Τζόνς στο 4, είτε μια πεντάδα που είχε για τον Τέπιτς να ψιλοβοηθάει στο 4, να το πω έτσι. Έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα ο ΠΑΟΚ μπροστά του. Δύσκολο. Δηλαδή έχει τώρα Τετάρτη Βενέτσια. Έτσι, που είναι μια ομάδα που μπορεί να έχασε χθες. Να φτιάξουμε το πρόγραμμά μας. 7.30. Όλη είναι μια ομάδα που μπορεί. 7.30, ναι. Ναι, θα το πούμε και αυτό. Μπορεί να έχασε χθες η Βενέτσια στην έδρα της από τη Βαρέζε. Δεν είναι στη φάση που είναι στο ξεκίνημα, αλλά είναι μια πολύ γεμάτη ομάδα, που για μένα είναι ομάδα που μπορεί να βρεθεί εύκολα στο Final Four του Champions League. Έχει να παίξει με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό μέχρι τις γιορτές. Εντός έδρας και τα δύο παιχνίδια. Έχει να πάει να παίξει στον Πανιόνιο, έχει να παίξει με τη Βόνη. Δηλαδή μπροστά το ΠΑΟΚ έχει παιχνίδια πολύ απαιτητικά. Είναι καλά, δηλαδή η ομάδα είναι καλά, φαίνεται ότι είναι καλά, της βγαίνουν και τα μάτς, έχει πάρει 8 νίκες τα τελευταία 9 παιχνίδια. Αλλά είναι πιθανό σε αυτά τα μάτς που έχει να αντιμετωπίσει και ποιοτικούς αντιπάλους, αυτό το πράγμα να της βγει. Δηλαδή το θέμα που έχει στο 4. Έτσι. Δεν φαίνεται τώρα που μιλάμε. Γενικά, ρε φίλε, δεν έχει... Ναι. Δεν φαίνεται τώρα που μιλάμε 10 Δεκεμβρίου 1 και 21 που βλέπω εδώ στο ρολόι μου ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει προσθήκη, αλλά εγώ δεν μπορώ να το αποκλείσω. Ότι δεν θα κάνει. Με τι Νίκο θα κάνει προσθήκη? Είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες, αυτό θέλω να σου πω. Αλλά ότι ψάχνει και ότι θέλει και όλα αυτά, και αυτό ισχύει. Ο Καράς πώς πάει εκεί που πήγε? Καλή ερώτηση είναι αυτή. Να πω την αλήθεια, δεν το έχω παρακολουθήσει πολύ. Στα ξεκινήματα δεν έπαιζε πολύ στην Καρδίτσα. Αλλά είναι εκεί για να πάρει κάποιο χρόνο παραπάνω. Βασικά είναι εκεί για να έχει ρόλο σε μια ομάδα, έστω και μικρό. Ο Καρδίτσα πού παίζει? Ο Γιαννούλης πήγε πίσω και δεν το πήραμε χαμπάρι. Α2 είναι. Όχι. Δεν έχει πάει. Δεν έχει πάει ο Γιαννούλης εκεί πίσω. Ποιον αλλά έχει μπροστά η Καρδίτσα, δηλαδή, γιατί δεν παίζει ο Καράς? Τον τοπικό Χακίμου Λάζου. Δεν ξέρω τι στην Α2 τώρα, εντάξει, δεν το ξέρω. Okay. Στην Α2 η κάθε ομάδα έχει τουλάχιστον ένα σέντερ ο οποίος είναι old school σέντερ. Δηλαδή ψηλός, ναι, και με λίγα κιλά παραπάνω. Με τρίχα. Ναι, μπράβο. Ο Καράς λίγο πρέπει. Να κάνει, δεν είναι να αυτό το πράγμα. Είναι, ναι, λίγο λογικά θα ζορίζεται. Ναι. Γιατί το κορμί του δεν είναι και το πιο δυνατό. Ναι. Τέλος πάντων. Okay. Αυτά σαν αφορά το Μαργαρίτη και μία, όχι πιθανή προσθήκη, τέλος πάντων, που θα μπορούσε να γίνει. Είναι ανάγκη. Ότι είναι ανάγκη είναι. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάει σε αυτά τα παιχνίδια τώρα με αλχημίες, με τον Τέπιτς, με τον Τζόουνς και όλα αυτά.
Γιατί έχει να αντιμετωπίσει και καλούς αντιπάλους. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το μάτς με την Βενέτσια είναι Τετάρτη, σε 7.30 ώρα. Νομίζω είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τους φίλους του ΠΑΟΚ να κάνουν μια καλή ατμόσφαιρα. Τους έχει ανάγκη και η ομάδα. Εντάξει, δεν μπορεί να έχει 6.000 κόσμο με τον Άρη, λέω εγώ. Αλλά και τους μισούς να έχει, νομίζω θα είναι μια πολύ καλή έδρα. Δηλαδή τι θα κάνουν τώρα Τετάρτη, ανοιχτή είναι η αγορά, Τετάρτη. Νομίζω πως όχι ακόμα. Ναι. Αν του Τετάρτη, πώς θα κάνεις, πάρε τον κολλητό σου, την κόμενά σου και πήγαινε στο γήπεδο. Εκεί στον μπάσκετ αφήνουμε. Ένα τάλιρο το εισιτήριο. Τι? Ένα τάλιρο το εισιτήριο. Τι τάλιρο, φίλε, μα είναι για τάλιρο, μην πάει κανείς. Και για φοιτητές δύο. Και για τους φοιτητές δύο. Και το ΦΠΑ και αυτά τι μένει στην ομάδα. Απλά είναι η ομάδα, αυτό δεν έχει ανάγκη. Να μας βγει κανένα παιδάκι να βάλει κάτι. Αφήστε τα τάλιρα και τις μαλακίες τώρα, κάτι κανονικά 15-20 ευρώ. Πάνε που πάνε δώδεκα. Απλά είναι η ομάδα. Δε, λεφτά δεν έχουμε. Ψωνίστε από τον κουμπάρο μου. Έφερε πολύ ωραία μπουφά. Και η ΣΟΠ έχει κάνει και πλέον πολύ δυνατό. Και η καλά που είναι, ναι. Πήγε ένα σκορδελιό της Ιξτικάη και σας οργάνωσε. Animals. Ο Θοδωρής Καράς το Σαββατοκύριακο το Σάββατο είχε 8 πόντους με 3 στα 5 δίποτα και 6 rebound. Στην ήττα της Καρδίσας θα το μαρούσει. Καλή εμφάνιση. Ωραία. Τώρα σοβαρά. Δακρυβίνουν τα εισιτήρια στον μπάσκετ, έχουμε ανάγκη από λεφτά. Ωραία. Και να ψωνίζουμε από την μπουτίκ της ΚΑΕ. Πρέπει να μαζέψουμε κανένα 400 μέχρι το τέλος σεζόν, λέω εγώ. Αν έχεις κανένα ψηλό στέργιο. Ρούβλια μπορεί να μαζέψουμε. Ευρώ. Δύσκολα. Γιατί. Ποιο ρε, εύκολα. Ρε. Ο καθένας πάει χιλιάρικα και μαζευτούμε, όπως λέγαμε παλιά, μαζευτούμε 30-40 επιχειρηματίες, θα δώσουμε 100 χιλιάρικα. Και δεν μαζευόντουσαν 1,5 επιχειρηματίες. Τέλος πάντων. Οκ, okay, Νίκο. Απλά πες τους, θα πουλάνε τα εισιτήρια σε κανονική τιμή. 10 ευρώ. Δεν είπα να πουλήσουν 100. Okay. Τι 5 okay. ευρώ, τι θα μείνει στον ΠΑΟΚ. Βγάλει το ΦΠΑ 24%. Και 2 ευρώ φοιτητές μαθητές, καλά λέω. Για μέσα φοιτητής μαθητής λες, όχι, δεν θα το δείξει, θα πάρω 5 ευρώ. 10 ευρώ τρώνε πριν μπουν στο μάθημα. Και εμείς κάνουμε εκπτώσεις. Ταξίνουνε, τη βγάζουν άνετα. Ωραία, μακριά από το σπίτι. Οι κοπέλες δίνουν ρέστα και γυρνάνε μετά και παντρεύονται, το παίζουν κυρίες. Και στον ΠΑΟΚ δίνουν 2 ευρώ. Καταγγελτικός. Καταγγελτικός, αυτή είναι η φράση. Αυτή είναι η λέξη. Έγινε, Νίκο, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σου, Νίκο. Λοιπόν, 30 ωράκια. Στα δύο. Στο Ηράκλειο αυτό. Εγώ γιατί δεν ξέρω, κατ' όφω έχω πάει στο Ηράκλειο. Μα καλά αυτό. Ρεστάρω από όταν είμαι μικρή, το θυμάμαι αυτό το όνομα. Ή θα πάμε στα δύο ωράκια, θα πάμε στα δύο. Θυμαράκια. Ελπίζω να πάμε στα ωράκια. Δύο αωράκια. Κοίτα, με Παναθηναϊκό μπορώ να πάω. Ναι. Με Ολυμπιακό. Παναθηναϊκός DPG με το κρύο κούρεμα που έχει γίνει. Ωραίος. 35 λεπτά ακόμα. Όλη η Ελλάδα είναι ανάστατη για να παραδοθούν τα δελτία της Λάρισσας στις 2. Και ο Ολυμπιακός να μην κατέβει με τη Λαμία. Και 35 λεπτά ακόμα για να διεκδικήσετε. Πόσο συνδύασα, ρε φίλε. Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε να μπούμε στην τελική ευθεία και να δούμε αν στις 2 ο Αλέξης Κούγιας παραδώσει τα δελτία στο Γραμμένο, στον Περέιρα, στον Δήμαρχο Λάρισσας, στον Κοινοτόπιο. Ένα θέμα που θα το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε πριν τις 2. Λοιπόν, αυτά, τελευταίο διάλειμμα και πανεχόμαστε. Εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό για το ΠΑΟ 24, στο Λίμπερο 107.4. Με σχολιάσαμε, Σταύρο και Αγάπη, το γεγονός για το οποίο πρέπει να ντρέπεται ο Λουτσέσκου. Δεν ξέρω αν πρέπει να φύγει ή όχι γι' αυτό. Το ότι ο ΠΑΟ είναι τελευταίο στη βαθμολογία των δοκαριών. Ναι. Εντάξει, είναι τουλάχιστον ξεφτύλα. Δεν μπορεί να παίζει και με την περηφάνεια. Μας φάγανε ένα στο μεταξύ. Φάγανε ένα εκεί. ΑΕΚ 13, Ολυμπιακός 6, Ατρόμητος 4, Παναθηναϊκός 3, Δοκάρια, ΠΑΟΚ 1. Το λιγότερο ξεφτύλα να είναι ο ΠΑΟΚ τελευταίος. Αυτό έχω να πω εγώ. Είναι να το τραγικό. Δει ο Λουτσέσκου, να προπονηθεί η ομάδα. Εντάξει. Σουτάρετε και σπάσετε τα δοκάρια, δεν λέει. Εμείς φταίμε που κάνει μετά, μετά το θρυλικό κύπελο δοκάρι και το πρωτάθλημα δοκάρι, νομίζω η ΑΕΚ δύσκολα θα το χάσει. Με 13 και Ολυμπιακός 6 πρέπει να γίνουν πράγματα και θαύματα. Ναι. Για να το χάσει η ΑΕΚ, συγχαρητήρια. Και με το σπαθί της, όχι χάρτινα δοκάρια, κανονικά. Και με το δοκάρι της. Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε. Εγώ έχω αφιέρωμα είχε η τέτοια. Η ΑΕΚ χθες για το θέμα του των δοκαριών. Ναι, αφού φιλοξένησε τον Κούγια 28 λεπτά. Να μιλάει μόνο να πει τον πόνο του Αλέξη Κούγιας. Ναι. Μετά έχει την ιστορία με τα δοκάρια. Ωραίο θέμα να το αναδείξεις και να το.
να το τραβήξει το μαλλιά, τα δοκάρια. Πάντως η ΕΠΟ έστειλε τον Κούγια στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα και του δίνει την ευκαιρία, όπως τονίζει και το ρεπορτάζ από την Ομοσπονδία, ότι θα έχει την ευκαιρία να καταθέσει για όλα γνωρίζει και κατήγγειλε στην κοινή γνώμη και να συνεισφέρει έμπρακτα κι αυτός για την αναγέννηση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ας τα πει εκεί ο Αλέξης Κούγιας, τι ξέρει, τι δεν ξέρει. Πάντως σε ένα εικοσάλιτο θα καταθέσει τα δελτία στον Περέιρα τελικά, όχι στο γραμμένο. Αν δεν αλλάξει κάτι. Προφανώς θα του πούνε από την ΚΕΔ ότι εμείς είμαστε αναρμόδιοι, λέω τώρα εγώ. Και θα λέει ο Αλέξης Κούγιας ότι εμείς τα καταθέσαμε και δεν μας πέραν τα δελτία. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα ήταν να τα καταθέσει στην ΕΠΟ απευθείας, που δεν έχει θέμα να τα πάρει, τα δελτία της Λάρισας, γιατί είναι σχεδόν βέβαιο ότι η ΚΕΔ δεν έχει κανένα ρόλο να πάρει, να αφήσει τα δελτία των παιχτών της ομάδας του Αλέξη Κούγια. Όχι ρε φίλε, γιατί εγώ θέλω να μην κατέβει ο Ολυμπιακός, αφού το είπες κάντο. Δεν το είπα ακριβώς έτσι, είπε ότι αν συνεχιστούν αυτά δεν έχουμε λόγο να παίζουμε. Θα συνεχιστούν, το λέω εγώ. Δεν έχουμε λόγο να παίζουμε. Επειδή είναι συμμαθημένη τράπουλα, όπως είπε ο Κώστας Καραπαπάστη. Οπα. Τα συγκεντρωμένη αγαπητή. Είδα χαλαρή. Είδες το μισθό. Εντάξει, Σταύρο, εντάξει. Καραπαπάς. Το γνωστό ξακουστό όνομα. Το καρά κάτι σημαίνει. Κάτι σημαίνει. Κάτι είναι το... Μαύρο. 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 Άρα τι. Δηλαδή, καραγκιόζης. Το γκιόζης αυτό πάει στο μάτι. Άρα καρά γκιόζης, αυτός που έχει το μαύρο μάτι. Μάτις. Ναι. Άρα καρά παπάς, μαύρος παπάς. Ναι. Να υποθέσω, δεν είναι κάτι άλλο το παπάς. Ή όχι, δεν είναι. Μπορεί να έχει κάποιο συγγενή στην Κένια Ιεραπόστολο, κάποιον προπάπο. Ή να έχει φάει κάποιον τέτοιον. Το πιθανότερο σενάριο. Αμάσιτο. Έτσι ένα χλαπ, όπως έτρωγε ο Πόλτο τα χαμπουκεράκια του. Ωραίοι, ωραίοι τύποι στον Ολυμπιακό. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα, παιδιά, το οποίο θέλει να το μελετήσεις λίγο. Έχει τα γιουσουφάκια του. Καλή ώρα, τον εραστή της Λουμφίτας. Μετά έχει μια πολιτική ότι όταν δεν πάει κάτι καλά και δεν αποκτούν αυτή τον τίτλο, πρέπει να απαξιώσουν τα πάντα, κάτι που κάναν πέρσι, ερχόμενοι στην Τούμπα για να φύγουν. Απίστευτο. Πόσο πιο συχαμένος να γίνεις, το συχαμενόμετρο εξφεντονίστηκε. Τα συχαμοσυχάματα που λέει και ο βασιλιάς που θα έρθει σε 5 λεπτά. Τα συχαμοσυχάματα, ναι. Είναι μια τέτοια φάρα που δεν πρέπει να σε εκνευρίζει πλέον. Βασικά δεν μιλάς μαζί τους. Πολύ σημαντική παράμετρος για την καθημερινότητα και την ψυχική σου υγεία. Δεν μιλάς μαζί τους. Είμαι Ολυμπιακός, χάρηκα πολύ, φίλε. Να σε καλά. Συγχαρία. Δεν είμαι από αυτούς που. Δεν υπάρχει από αυτούς είσαι. Είσαι από αυτούς. Ωραία. Πετυχαίνεις κανένα μετριοπαθή μπασκετικό. Λίγο αλλάζει, λίγο. Μπα, αυτοί το παίζουν ανώτεροι. Λίγο. Εντάξει, αυτοί έχουν πάρει και 5 ευρωλίγκες, ναι, 2-3. Γενικά το παίζουν ανώτεροι. Ναι, ας το παίζουν. Αλλά γενικά το αποφεύγεις. Και με αριανούς είναι καλό να μιλάς. Να το αποφεύγεις. Γενικά να μην μιλάς με κανέναν. Αυτό είναι το μήνυμα που προωθούμε. Μιλάτε μόνο μεταξύ σας. Γενικά ας γίνουμε ήμο όλοι, να είμαστε κλεισμένοι στον εαυτό μας, να είμαστε. Δόξα τω Θεώ, Παοξίδης έχει πάρα πολλούς. Μπορούμε για όλα τα γούστα. Θα έχεις παρέα, ρε παιδί μου. Θα έχεις παρέα, ναι. Θα έχεις παρέα. Θέλεις συγκρατημένους. Σε γυναίκα δεν μετράει. Δηλαδή μπορείς να κάνεις. Όχι εσύ να έχεις παρέα, Μαρκενό. Γιατί έκανες που φάσκε χάσει το και τώρα στον αέρα. Και έχουμε άλλα σαν την κίνητη πέρα που τη άρεσε κιόλα. Εντάξει. Είσαι τον Θέμη που εντάξει. Όχι πολύ. Όχι πολύ. Θα βάζει πολλά χαστό και λίγα. Κομμένες οι παρέες με αυτούς. Δεν θα αυτούς μόνο για το ρεπορτάζ. Τι έχετε, δεν έχει. Γεια σου. Ο εχθρός είμαι. Τι έχει το ρεπορτάζ σας. Ο εχθρός. Ναι, αλλιώς τσακ, τσακ. Βλέπουμε Νίκο Παπαδόπουλο εδώ και στρίβουμε. Δεν του μιλάς. Α, στρίβουμε. Κανονικά. Παρότι είναι. Νορμάλ. Κανονικός. Ακόμα. Ακόμα. Αλλά δίπλα στο Χρήστανθο εννοείται ότι σε κάποια φάση θα απειβδίσουμε μαζί του. Θα υπάρξει μια λωτρίωση. Ναι, 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 είναι μια μαθηματική πράξη η οποία εξελίσσεται μέρα με τη μέρα. Όπως εξελίσσεται και ο του αδερφού χάρη στο μπάσκετ και αυτό τη βοηθάει να γίνει καλύτερη. Σε κάποια φάση θα γυρίσει όμως και θα σταματήσουν να μαθαίνουν και θα βγουν όλα στα γήπεδα. Πόσο καλύτερη μπορεί να γίνει η ομάδα του Άρη όμως, δηλαδή δεν πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει να γίνεται καλύτερη. Δηλαδή θέλουν να το φτάσουν σε επίπεδο Golden State Warriors και να πούνε μάθαμε, πάμε τώρα στην αντεπίθεση. Ναι, αυτό. Αυτό. Θα του πει κάποιο παιδί, έχουν μείνει δύο μάτς. Είμαστε πρώτοι-τελευταίοι. Τώρα όμως αρχίζει το. Έχουν τώρα κλαδί στον Προμηθέα, αλλά μετά έχουν εύκολο. Πιστεύετε ότι γίνεται κάτι αντίστοιχο και στο ποδόσφαιρο πλέον? Κοίτα, είχε μια φιλοσοφημένη τοποθέτηση πριν του Παντελή. Δεν ξέρω αν αρχίζει να χαζεύει και αυτό νωρί. Θα βρω τη φταίει και θα τα αλλάξω.
Εντάξει. Θα φροντιστεί. Το δεχόμενο δηλαδή να ήμασταν τρεις Λαδούν και δύο χορεύει και να ήταν καλύτερο ο αντίπαλο. Το βγάζουμε από το κάδρο. Πάντως, όταν ξεκινήσαν να μετράνε αυτοί ότι βγαίνουν Ευρώπη και βαθμοί τόσοι, από τότε ξεκίνησε λίγο μια κατηφόρα κάπως και πάει αντίστροφα. Τώρα μετράνε. Κοίτα, θα βγει Ευρώπη μέσα στο τέλος. Αφού δεν βγαίνει ο Παναθηναϊκός. Ναι, στο μεταξύ, δεν ξέρω αν τα έχετε την ίδια συνήθεια. Ξεκίνησε για μένα από το περσινό Σταύρο που γυρνούσαμε στη Θεσσαλονίκη στο Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός. Εκεί κατάλαβα τι γίνεται. Μπαίνει στο Facebook μετά που είδα το Ολυμπιακό ή γκέλα. Βλέπεις 502 σχόλια. Στον επίσημο λογαριασμό του Ολυμπιακού, ρε παιδί μου. Ναι. Θες να περάσεις την ώρα σου. Πατάς πάνω σε 502. Ναι. Βλέπεις ένα. Το οποίο συνήθως είναι πρόεδρε πάρε κεφάλια. Ναι. Τα άλλα 500 έχουν εξαφανιστεί. Το ίδιο συνέβη και εχθές. Mm. Αφήσαν 5-6 από τα 800 σχόλια. Mm. Τα οποία ήταν ότι δεν πάει άλλο με τη Χούντα, το κατεστημένο, πρόεδρε, ξύπνα. Στο δημοκρατικό Ολυμπιακό, εντάξει. Καλά, αυτό είναι. Κοίτα, εδώ τώρα να σου πω την αλήθεια: με αυτά που γράφονται στα social media, εγώ αν ήμουν υπεύθυνος επικοινωνίας του ΠΑΟΚ, θα υπήρχε μισό. Θα είχε κανονικά. Πρώτα απ' όλα, του έβρισε κομμένος. Δεν βρίζει τον ΠΑΟΚ, τι θα κάνουμε τώρα. Εδώ είμαστε full δημοκράτες αυτό. Περνάει. Βεβαίως είμαστε full δημοκράτες. Την άλλη φορά καρκίνο μας ευχόταν ο άλλος και τα αφήσαμε. Αγάπη, συγχαρητήρια. Δεν ήμουν εγώ. Ποιος ήταν, ο Στέργιος ήταν. Δεν ήσουν εσύ. Όχι. Ποιος ήταν, Ρουφιανέψτε. Δεν λέω. Τι δεν λέω. Έτοιμη ήσουν, εγώ σε σταμάτησα. Δεν ξέρω ποιος ήταν. Εγώ σε σταμάτησα. Δεν ξέρω ποιος ήταν. Τέλος πάντων. Κάτι έχει. Αυτό είναι σημερινό τώρα. Στέργιο. Ποιο? Αυτό εδώ. Πάνω. Βέβαια, τώρα φρέσκο. Για άνοιξε. Παρατηρητής του γύρω Παλίκο Τριτσόνης στον διαιτητή του ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Όχι, τον γενικός εκείνος διαιτητής. Ναι. Ο καλύτερος διαιτητής που έχουμε δει στη ζωή μας. Θα σφυρίξει το Arsenal Karabakh. Ο Ελβετός. Πω, πω, τι ξεκούραστα χρήματα είναι αυτά, ρε φίλε. Να πάω στο Λονδίνο, να με πληρώνουν, να δω και τον Arsenal. Και μας βγήκε τσίτσι ένα χιλιάρικο μας βγήκε. Και να βγάλουμε και τον Τόρτι. Ναι. Και θα μπορούσε και παραπάνω. Συνεχίζεται να πούμε ο διαγωνισμός για τα εισιτήρια, για τις προσκλήσεις που προσφέρει Στοίχημαν για ακόμη 5 λεπτά. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54526. Σε περίπου 5-6 λεπτά θα γίνει η κλήρωση. Δύο διπλά εισιτήρια προσφορά της Στοίχημαν. Την Πέμπτη το βράδυ στις 8 παρα 5 στην Τούμπα. Πολύ σημαντικό παιχνίδι, ουσιαστικά το παιχνίδι που κρίνει την πρόκριση στους 32. Οπότε να είναι γεμάτη η Τούμπα και πάλι, γιατί και χθες και πολύ ωραία εικόνα νομίζω. Και να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει και αυτό το στόχο. Υπάρχει μια τοποθέτηση του Γιώργου Ξαβίδη που θέλει να πάει στον Κρήτη για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Όλοι θέλουμε να πάμε στην Κρήτη. Στα δύο ώρα. Πώς θα φύγουμε το θέμα, αν πάμε. Θα έχει μαθητές και τέτοια να γραφτούμε από τώρα. Περνάς για μαθητή. Εγώ είμαι δημοσιογράφος, θα βρω τρόπο. Α, ναι, εντάξει. Παρέα μου που θα έρθει. Ο Γιώργης. Ο Γιώργης θα βρει. Θα βρει τρόπο. Κάτσε να περάσει ο ΠΑΟΚ βέβαια στο. Τώρα χαβαλέ κάνουν αυτοί με το Στάνκου ή συμβαίνει. Κάτσε να δούμε αν θα περάσει ο ΠΑΟΚ στο τελικό. Στο μπάσκετ έχει πρώτα την Κίμη, πάμε μπροστά του. Στα ημιτελικά, εκτός έτσι. Εκτός το παιχνίδι. 13 του Φλεβάρι. Και αν δεν κάνω λάθος, το τελικό είναι στις 17. Έτσι. Στο μεταξύ ήταν ένα καλό Σαββατοκύριακο για τον ΠΑΟΚ γενικότερα. Η ΚΑΠΑ19 κέρδισε και αυτή με ανατροπή τη Λάρισα 2-1. Για τον μπάσκετ τα είπαμε, 77-64 μέσα στο Λαύριο. Οι γυναίκες του ποδόσφαιρο 7-0 την προοδευτική περάματος. Οι γυναίκες στο μπάσκετ στην παράταση τη Δάφνη Αγίου Δημητρίου 84-78. Το πόλο κέρδισε μέσα στο Περιστέρι 7-3. Το βόλεϊ των γυναικών κέρδισε τον ΓΑΣ Μεσαράς 3-0. Η μόνη ομάδα που δεν τα κατάφερε ήταν το χάντμπολ των ανδρών που ιτήθηκε η 6η Ολυμπιακός 21-16. Και μου λέει ο Παρασκευέτης το 3-1, μου λέει αυτό είναι ένα πολύ καλό ΠΑΟΚ Μόβερ 5,5. Πόσο ήρθε, 6? 21-16. 5. 5. Πάω από τον Κικισιό της Στάρτ. Τι κάνει ρε, την κούρου του χάντμπολ είναι αυτό. Στο 3-1 μου το είπε αυτό το πράγμα. Το εμπιστεύτηκες, όχι. Όχι, γιατί ήρθαν δεκάδες μετά, κάναν ράναν. Όμως πρέπει χάντμπολ σε μια γεμάτη τούμπα, εννοείται. Δηλαδή... το χάντμπολ δεν θα παίζαμε, νομίζω. Ναι, το χάντμπολ το οποίο αρχίζει και με εκνευρίζει. Θα ομολογήσω.
Όλοι έχουμε καλή ομάδα, πάμε για τα πάντα και δεν παίρνουμε τίποτα. Ναι, τελευταία δύο χρόνια νομίζω συμβαίνει αυτό. Δύο, τρία. Δύο. Γιατί ήταν... Έλα, πες. Ήταν εκείνες οι χρονιές που κάναμε και τον double και με κύπελο και με πρωτάθλημα και σιγά σιγά χάλασε όλο αυτό. Τα τελευταία δύο χρόνια δεν υπάρχει κάτι καλό. Ξεχάσαμε να πούμε ότι ο Πρίγκιπης έφτασε τα 50 γκολ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Δεν ξεχάσαμε να πούμε τίποτα γιατί το είπαμε. Πότε είπες? Το είπαμε τώρα. Α, δεν το ξεχάσαμε. Ξεχάσαμε πριν. Ξεχάσαμε, αόριστος. Ναι. Εντάξει. Ναι. Αυτό. Να τα κάνει 100 ο Πρίγκιπης. 1000 θα τα κάνει ο Πρίγκιπης. Και του χρόνου να πάει στην Πρέμιερσιπ με 25 εκατομμύρια. Ακπομ Κουλούρης, παπ. Θα τα βάζουμε. Παπ. Ναι, εντάξει. Είναι μια άποψη κι αυτή. Αλλά 50 γκολ δεν είναι και λίγα. Με διαφορά η καλύτερη περίοδος στην καριέρα του Πρίγκιπης. Καταρχάς ο Πρίγκιπης δεν έχει μείνει σε άλλη ομάδα νομίζω όσο είναι στο ΠΑΟΚ. Πάνω από 6 μήνες. Ναι, δεν έχει μείνει σε άλλη ομάδα. Χιλιάκια έχει μείνει λίγο, 1,5 χρόνο. Και όταν ξεκίνησε στην πρώτη ομάδα που ήταν και από τις ακαδημίες και ήταν ναι, εντάξει, πολύ αλλά καιρό. Στην επαγγελματική του καριέρα ουδέποτε έμεινε σε μια ομάδα τόσο καιρό όσο έχει μείνει στον ΠΑΟ και ουδέποτε έχει φτάσει φυσικά τα 50 γκολ. Στο πρωτάθλημα δίνει μάχη με τον Κουλούρη. Βέβαια ο Κουλούρης λίγο έχει ξεφύγει τώρα. 11 Κουλούρης νομίζω και 8 ναι, ο Πρίγκιπης. Αν θυμάμαι καλά. Αλλά ο Πρίγκιπης στο σύνολο και σε Ευρώπη γενικότερα έχει ήδη μεγάλο αριθμό. Και το κυνηγάει, το συνεχίζει. Και αν ο ΠΑΟΚ συνεχίσει στην Ευρώπη και πάνε όλα καλά, βασικά την Πέμπτη και περάσει την Μπάτε και κερδίσει και η Τσέλ στη Βίντη, θα έχει την ευκαιρία να πετύχει ακόμα περισσότερα και εκεί. Και αν βρούμε κανέναν τάφο, που θα λέγει και ο πρόεδρος. Μεγάλο στον Νέο Καζαρί, στέριο. Και αν βρούμε κανέναν τάφο. Μας πούνε ότι δεν έχουμε προσωπικό. Πάντως ο ΠΑΟΚ έφτασε στις 12 νίκες και μία ισοπαλία. Δεν αποδείχθηκε γρουσούζικη η 13η αγωνιστική για το δικέφαλο. Γιατί αυτό συνέβη αγάπη τη χρονιά του προηγούμενου πρωταθλήματος, 84-85. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει με 10 νίκες και 2 ισοπαλίες στα 12 μάτς και στο 13ο χάνει από τον Όφη στο Ηράκλειο με 3-1. Η τωρινή ομάδα δεν έχασε. Ναι. Εντάξει. Είναι το καλύτερο το ξεκίνημα του ΠΑΟΚ όλων των εποχών. Τώρα, αν παραμείνει η ομάδα αίτητη και τη 19η αγωνιστική, θα καταρρύψει ακόμα ένα ρεκόρ το οποίο το κατέχει η ομάδα του 72-73 που έχει ξεκινήσει με 16 νίκες και 3 ισοπαλίες. Άρα είναι και αυτός έτσι ένας μικρός στόχος που νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί, είναι στο χέρι του να τον επιτύχει. Εντάξει, να συνεχίσει δηλαδή και στη Λιβαδιά και με τον Μπας Γιάννα και με τον Αστέρα Τρίπολης στον δεύτερο γύρο και να συνεχίσει μόνο με νίκες, άντε και καμιά ισοπαλία μέσα σε όλα αυτά τα παιχνίδια. Χαριστικά. Επειδή λέγαμε πριν για το παιχνίδι με την Μπάτε, το θετικό είναι ότι και από χθες μεν δεν προέκυψε κάτι, αλλά ο ΠΑΟΚ θα έχει και επιστροφές. Ο Κάνιας επιστρέφει κανονικά, είναι διαθέσιμος. Χθες δεν έπαιξε λόγω της αποβολής στο μάτς με τη Λαμία. Λογικά και ο Πέλκας θα είναι διαθέσιμος, ο οποίος την Παρασκευή δέχτηκε ένα χτύπημα στην προπόνηση. Δεν κατάφερε να προπονηθεί δύο μέρες καλά, κανονικά, και έμεινε εκτός, αλλά νομίζω ότι μέχρι την Πέμπτη θα είναι καλά, γιατί δεν είχε κάτι τόσο σημαντικό. Και γενικότερα είναι όλη στη διάθεση του Λουτσέσκου για το μάτς της Πέμπτης. Μία προπόνηση σήμερα, μία αύριο, Τετάρτη αποστολή και Πέμπτη 8 παρα 5 το παιχνίδι. Και μετά ο ΠΑΟΚ παίζει Δευτέρα στη Λιβαδιά. Δευτέρα απόγευμα, 7.30 είναι. Ναι, αυτό. Ναι. Οπότε, εντάξει, μέχρι το τελευταίο παιχνίδι για φέτος, για το 18 που είναι με τον Πας Γιάννενα στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ έχει... Πέμπτη Μπάτε, Δευτέρα Λιβαδιά, Πέμπτη ξανά κύπελο με αίτητος Πάτων εκτός και τελευταίο παιχνίδι με τον Πας στην Τούμπα. 5 λεπτά ακόμα για να μάθουμε αν ο Αλέξης Κούγιας παραδώσει τα δελτία των παιχτών της Λάρισας. Πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση να μην προλάβει? Μπορεί κανένα δικαστήριο αυτό, εντάξει. Εγώ ήθελα αλλά δεν με αφήσανε. Δεν έχει άλλους ανθρώπους να τα πάνε? Όχι. Δεν το πιστεύεις σε κανένα? Θα τα πάει ο ίδιος. 2 η ώρα υποσχέθηκε ότι θα τα πάει στο Γραμμένο, στον Περέιρα, στον Τριτσόνι, στον Δήμαρχο Λάρισας. Μπορεί να βγει η 26η ανακοίνωση στο site της ΑΕΛ, γιατί δεν βλέπεις τίποτα άλλο στο site της ΑΕΛ πέρα από προσωπική δήλωση Αλέξη Κούγια ή ανακοίνωση Αλέξη Κούγια ή ξανά προσωπική δήλωση Αλέξη Κούγια. Εγώ λοιπόν λέω ότι δεν θα τα παραδώσει, τολμώ να πω και να προβλέψω.
Δεν νομίζω ότι ρισκάρεις πολύ. Και θα βγει μια ανακοίνωση ότι τελικά, επειδή η Λάρισα δεν είναι μικρή ομάδα, είναι πολύ μεγάλο μέγεθος, αποφάσισε αυτό κτλ. Δεν νομίζω να παραδώσει τα δελτία ο Αλέξης Κούγιας. Εντάξει. Αν τα παραδώσει, θα ενημερωθείτε, φαντάζομαι, στην επόμενη εκπομπή που ακολουθεί. Θα ζητήσω ταπεινά συγγνώμη που έκανα λάθος. Λοιπόν, πάμε λίγο στην κλήρωση για τα δύο διπλά εισιτήρια. Αγάπη, θέλω δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 22. 11 και 20. Το 11, ο Βασίλης Γεωργίου, το κινητό σε 2.23 και το... 20. Ο Σιώμος Κωνσταντίνος, το κινητό σε 2.58. Βασίλης Γεωργίου, Σιώμος Κωνσταντίνος, τα δύο διπλά εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Μπάτε, την ερχόμενη Πέμπτη, προσφορά της Στίχημαν. Λοιπόν, μένουμε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί ο Σταύρος Κόλκας με τον Βασιλιά από τις 2 μέχρι τις 3. Αυτά από εμάς, θα μάθετε στην επόμενη εκπομπή εάν ο Αλέξης Κούγιας κατέθεσε τα δελτία, κάτι που το περιμένουμε με τεράστια αγωνία, φαντάζομαι όχι εμείς, αλλά όλη η Ελλάδα και όλοι. Με κομμένη την ανάσα, ναι. Αυτά από εμάς, καλό μεσημέρι, μένετε στο Λίμπερο 107,4.